Μια νοικοκυρά που κατοικεί κοντά στις γραμμές του τρένου στο πλατή παραγγέλνει σε ένα γνωστό της τοπικό μαραγκό μια ντουλάπα για την κρεβατοκάμαρά της. Αφού τη φτιάχνει ο μαραγκός πάει και την τοποθετεί. Μόλις φεύγει σε δέκα λεπτά περνάει το τρένο και μπαμ κάτω η ντουλάπα. Παίρνει τηλέφωνο πάλι το μαραγκό και αμέσως αυτός πάει να τη διορθώσει. Δεν περνάνε δέκα δεκαπέντε λεπτά περνάει το τρένο και μπαμ πάλι η ντουλάπα κάτω. Το ξαναπαίρνει τηλέφωνο, ξαναπάει αυτός και βάζει δύο τακάκια πάνω στην ντουλάπα. Μόλις φεύγει, περνάει πάλι το τρένο, πάρτει κάτω πάλι την ντουλάπα. Παίρνει πάλι τηλέφωνο το μαραγκό και αγανακτισμένος αυτός της λέει «Θα κάτσω μέσα στην ντουλάπα και μόλις περάσει το τρένο θα δω που είναι το πρόβλημα και θα τη φτιάξω». Κάθεται λοιπόν μέσα στην ντουλάπα με το σφυρί στο χέρι και περιμένει το τρένο. Εν τω μεταξύ γυρίζει ο σύζυγος από τη δουλειά. Βγάζει το σακάκι του και πάει να το κρεμάσει στην τουλάπα. Ξαφνικά βλέπει το μαραγκό μέσα στην τουλάπα και αρχίζει να του φωνάζει. Ρε αλήτη, τι κάνεις εδώ μέσα. Οπότε απαντάει ο μαραγκός. Άμα σου πω ρε Ηλία ότι περιμένω το τρένο θα με πιστέψεις.